FM. Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλοι μου, πάντα εδώ στο Ionian FM, ο Δημήτρης Κολόκας στο μικρόφωνο, με την Ευτυχία Βαρούχα να ρυθμίζει και σήμερα τον ήχο μας. Να πάμε στο επόμενο θέμα μας, ένα τελεσίγραφο ψήφισμα της Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης της 15ης Μαΐου του 20 στην Πλατεία Ελευθερίας για την καταπάτηση των συνταγματικών δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών και τον παράνομο επικισμό της Κρήτης και της Ελλάδας απεστάλλει στον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης και κοινοποιήθηκε στους Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κρήτης, στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων της Κρήτης, στους Προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων των Δήμων της Κρήτης, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, στους βουλευτές της Κρήτης, στους ευρωβουλευτές και προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και στο Ionian FM. Θέλω να μιλήσουμε για το θέμα αυτό με τον κύριο Αντώνη Ιερονιμάκη από το Παγκρίτιο Σύλλογο Υποστηρικτών των Ελληνικών και Χριστιανικών Ιδεών. Να τον καλημερίσουμε τον κύριο Ιερονιμάκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, κύριε Κολόκα. Λοιπόν, για πείτε μας τι γίνεται στο νότο μας, στην Κρήτη, και δεν τα παίρνουμε όλα χαμπάρι γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν τα μεταδίδουν αυτά, με αποτέλεσμα να τα γνωρίζουμε μόνο από δελτία τύπου που ενδεχομένως πάρουμε και τα δούμε. Όπως το λέτε, το πρώτο που θα ήθελα βέβαια να καταγγείλω είναι ότι τα μέσα ενημερώσεως της Κρήτης δεν περνάνε ούτε μία ανακοίνωση. Φοβούνται την εξέγερση του κρητικού λαού διότι είναι λίγο ευαίσθητος και φοβούνται την, δηλαδή είναι πλήρη φερέφωνα της εκάστοτε κυβερνήσεως. Τα μέσα λέτε τα τοπικά της Κρήτης. Βεβαίως. Α. Βεβαίως. Εν τω μεταξύ εμείς τα θεωρούμε βέβαια μαζί με τους περιφερειάρχες και δημάρχους ότι έχουν γίνει πλέον τα εκτελεστικά όργανα της εκάστοτε κυβερνήσεως, να το διατυπώσουμε αυτό, ναι, στα τελευταία 10 χρόνια από το 2010 και έπειτα. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι έχουμε στείλει προς τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης, Αρχιεπίσκοπο Ελλάδος και Ιερά Συνόδο αντίστοιχα θεματολογίες τις οποίες έπρεπε να συζητήσουμε από 30 Σεπτεμβρίου του 19, αγνοούν τα πάντα στον ελληνικό λαό. Το ίδιο έχουμε στείλει και στην περιφέρεια και στους δήμους αντίστοιχα προβλήματα για συζήτηση για την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών και την οποία αρνούνται να τα συζητήσουν. Εφτάξαμε δυστυχώς αυτό το σημείο. Ερχόμαστε τώρα για το θέμα της Παγκρίτιας κινητοποίησης 15ης Βεβαίως, να τα μάθει ο κόσμος και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που μας ακούει. Βεβαίως, λοιπόν, εμείς είχαμε κάνει πρώτη κινητοποίηση 4 Τρίτου του 20. Επανήρθαμε διότι δεν υπήρχε απάντηση για δεύτερη και τελευταία φορά στις 15 Πέμπτου του 20. Προειδοποιήσαμε ότι δεν θα δεχτούμε, επειδή κάποιος δήμαρχος ή κάποιος περιφερειάρχης θέλει να κάνει τον καλό στην εκάστοτε κυβέρνηση και θα μας εντάξει, εμείς λέμε ελάφρο μετανάστες, διότι αυτή είναι κυρίως γλώσσα την οποία έτσι είναι η γλώσσα μας και αυτή είναι η κανονική λέξη, να μας εντάξει βιαίως απικισμό, επιχρήμαση, διότι γίνεται επιχρήμαση, πληρώνονται αυτοί για να έρθουν και να καθίσουν εδώ σε βάρος του ελληνικού λαού. Αντί οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι είναι στη Βουλή, εμείς βέβαια τους θεωρούμε ελληνόφωνες, διότι αν ήταν Έλληνες πρέπει αυτά που έχουν κάνει στον ελληνικό λαό οι μισοί να έχουν αυτοκτονήσει, αν δεν έπρεπε να είχαν παραιτηθεί. Ενημερώνουμε λοιπόν τους βουλευτές του Κοινοβουλίου ότι αν δεν αλλάξουν ερώτα, είμαστε αποφασισμένοι ιδίως εδώ στην Κρήτη ότι θα εφαρμόσουμε ό,τι νόμο και συνταγματικό έχουμε δικαίωμα ως Έλληνες πολίτες φορολογούμενοι, διότι έχουν καταπατηθεί όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα τα δικά μας, επιβάλλουν βιαίως απικισμό χωρίς να ρωτήσουν τους ντόπιους Έλληνες αν θέλουν και αν μπορούν να ζήσουν, διότι γνωρίζετε ότι αυτοί που μας φέρουν εδώ και απικίζουν την Ελλάδα είναι πλειοψηφία μουσουλμάνοι, χωρίς να έχουμε τους ανθρώπους τίποτα. Αυτό το ξεκαθαρίζουμε. Οι άνθρωποι δεν φταίνε. Και αυτοί τους χρησιμοποιούνται. Και ιδίως αυτοί που κάνουν τους καλούς, βγαίνουν το πρωί και κλαίνε στα ραδιόφωνα, στις μεγάλες τηλεοράσεις, ότι είναι αδέρφια. Αυτοί τους χρησιμοποιούν επιχρήμαση. Είναι οι μεγαλύτεροι εγκληματίες αυτινών των ανθρώπων. Εμείς όμως λέμε ότι είναι νόμιμο. Θα τα αποδεχτούμε μετά από συζήτηση με τον τόπιο πληθυσμό. Δεν θα δεχτούμε επειδή έτσι κάπνισε, όπως λέμε, σε ένα υπουργό, σε κάποια βουλευτή εκπροσώπου του Κοινοβουλίου, ότι εμείς θα σας φέρουμε. Ποιοι είστε εσείς?
Ναι. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμα σε ποιους απευθύνονται. Σε ηθαγενείς. Δεν ξέρω. Εσείς το κάνετε προληπτικά, γιατί δεν έχει ακόμη, δεν έχει εφαρμοστεί αυτή η απόφαση που πήρανε να φέρουν στην Κρήτη ξένους. Εμάθαμε τις 4 Τρίτου ότι θα γίνει κάποια αποβίβαση λαθρομεταναστών στα Χανιά, δυτικά της Κρήτης. Ναι, ναι. Και τότε έγινε η πρώτη κινητοποίηση ταυτόχρονα στο Ηράκλειο και στη Σιτία και ανατολικά. Όταν κάτι έγινε δεν προχώρησε η διαδικασία και ήρθαμε για δεύτερη φορά 15 Πέμπτου του 20 και προειδοποιήσαμε ότι δεν θα έρθουμε να τη δεύτερη, την τρίτη φορά, δηλαδή τώρα περιμέναμε, ότι δεν θα πάμε να καταθέσουμε ψήφισμα. Ο Θεός να βοηθήσει, διότι με ανθρώπους που έχουμε μπλέξει, με φερέφωνα της πολιτικής, περιφερειάρχης και δημάρχους, οι οποίοι είναι τα εκτελεστικά όργανα, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πρόβλημα, είναι απλώς εκτελεστικά όργανα των εκάστοτε κυβερνήσεων, και να μην δίνουν σημασία για κανένα πρόβλημα του ελληνικού λαού. Γιατί εφόσον. Ναι, ναι. Δεν θεωρώ, κύριε Ιερονυμάτικη, ότι δεν γίνεται μόνο στην Κρήτη. Οι Δήμοι έχουν εφαρμόζουν την κεντρική πολιτική σκηνή, την ίδια ακριβώς. Δεν βλέπουμε να υπάρχει μια διαφοροποίηση σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο στην Κρήτη το φαινόμενο αυτό. Όπως το λέτε, αλλά εμείς θέλουμε. Εδώ όμως θα επαναστατήσουμε. Εμείς έχουμε αποφασίσει. Γι' αυτό λέω για εδώ την Κρήτη. Αυτό εννοεί για όλη την Ελλάδα. Εμείς λοιπόν συνεργαζόμαστε, να σας πω, γιατί ίσως να μην το γνωρίζετε, συνεργαζόμαστε και με άλλα 34 ενώσεις, ομοσπονδίες, συνομοσπονδίες σε όλη την Ελλάδα, την οποία κάνουμε μία αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να λάβει αυτός μέρημνα για την προστασία των Ελλήνων πολιτών. Διότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις δεν ασχολούνται εδώ τα τελευταία 10 χρόνια μόνο για τους λαθρομετανάστες. Και προειδοποιούμε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να λάβει αυτός μέρημνα σύμφωνα με το Σύνταγμα και με τους νόμους οποίες έχει μαζί του, να εφαρμόσει για την προστασία, διότι δεν υπάρχει πλέον προστασία πριν να πάρει ο ελληνικός λαός την τύχη στα χέρια του. Είναι μια προειδοποίηση από 34 μεγάλα κινήματα, τα οποία θα στα ανακοινώσουμε εν το χρόνο. Έχετε αίσθηση της τάσης των πολιτών στο θέμα αυτό στην Κρήτη, της Κρήτης. Έρχεστε σε επαφή? Απαντάνε, δεν έρχεται σε επαφή. Έχουν απομονωθεί, σας λέω, ακόμα και οι αρχιεπισκοποί, οι περιφερειάρχες, οι δήμαρχοι, δεν έρχονται σε επαφή καθόλου. Ο κόσμος, έχουν απαγορευτεί. Τι λέει ο κόσμος, τι λέει δηλαδή? Ο κόσμος δεν λέει κάτι. Ο κόσμος είναι αυτό που εξεγείρεται περισσότερο, διότι έχουμε πάψει πλέον στην ίδια μας την πατρίδα να υπάρχουμε. Δεν θα τα αφήσουμε όμως αυτό, επειδή αυτοί θέλουν να κάνουν η ανδίποτε πολιτική της κυβερνητής εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό δεν θα επιτραπεί από την Κρήτη, να το γνωρίζετε, ότι μόλις απατήσουν τα πόδια τους εδώ στην Κρήτη, ο Θεός να βάλει το χέρι του μόνο. Διότι δεν θα επιτρέψουμε να μας κοροϊδεύουν οι πολιτικοί μαζί με τους περιφερειάρχες και δημάρχους, να ξεφτιλίζουν τον Έλληνα πολίτη, να του παδοποτούν τα δικαιώματα των Ελλήνων φορολογουμένων πολιτών. Γιατί δεν βοηθάνε τις οικογένειες να κάνουν, οι οικογένειες να δώσουν χρήματα και να δώσουν ορισμένες διαδικασίες να βοηθηθούν? Μόνο λένε θα μας φέρουν έτοιμους από απ' έξω να κατοικήσουν αυτοί. Δηλαδή είναι πλέον ανήμπορος ο Έλληνας να δημιουργήσει οικογένειες? Αυτό μας έχει προσβάλει, έχει προσβάλει το κρητικό λαό, που έχει κάνει τόσους αγώνες και θυσίες, ναι, για, ναι, να αντιμετωπίσει, ναι, τους εχθρούς, και βλέπουμε τώρα ότι οι εχθροί είναι εντός των τυχών. Έχετε και αίσθηση, πιστεύω, γνωρίζετε και την, τι έχει θέσει η τελευταία η Τουρκία, έχει θέσει και την Κρήτη στα λαφυρά της, δεν ξέρω αν... Μα εκεί θα αυτά, κοιτάξτε, ο κρητικός λαός, δεν ξέρω αν αντιδράσει πλέον η κυβέρνηση όπως τους βλέπω. Ο κρητικός λαός, να είστε σίγουροι, σίγουροι, σιγουρότατοι, ότι θα αντιδράσει είτε από εξωτερικούς είτε από εσωτερικούς εχθρούς. Γνωρίζετε βέβαια ότι θα σας στείλουν δυνάμεις εκεί καταστολής από την δεν Αθήνα. Δεν μας επηρεάζουν οι δυνάμεις. Έστειλαν βέβαια, έστειλαν και στη Λέσβο, αλλά είδατε τι έγινε εκεί πέρα. Εδώ στην Κρήτη υπάρχει μια ευαισθησία. Δεν πιστεύω θα τολμήσουν αυτά που τολμήσαν αλλού. Πιστεύω δηλαδή ότι δεν θα τολμήσουν να το κάνουν. Καλά θα κάνουν, τα μαζεύουν από εδώ όλοι οι πολιτικοί να εγκαταλείψουν την Κρήτη, αν δεν τη θέλουν, γιατί έρχονται να διοικήσουν μια χώρα η οποία δεν τους αρέσει. Να πάνε στην Αφρική, να πάνε στην Ουαχίλ, κάτω στη ζούγκλα, εφόσον θέλουν να μείνουν,
να κάνω κάποια άλλα. Αν δεν τους αρέσει η Ελλάδα, γιατί κυβερνάνε μια χώρα που δεν τους αρέσει και θέλουν να την παραδώσουν? Αυτή είναι η προσβολή προς τον Έλληνα πολίτη. Μας θέλουν να ξεχάσουμε την ιστορία μας, την πατρίδα μας, τη θρησκεία μας. Όλα αυτά τα προσπαθούν να τα επιβάλλουν. Πιστεύω ότι δεν είναι εύκολο να ξεριζωθούν. Ναι, κύριε Ιερονιμάκη, πιστεύω ότι θα μας ενημερώσετε και για ενδεχόμενες νέες ενεργείες σας, γιατί θα φτάσει και εκείνη η ώρα. Ναι, και πανελλαδικές, είπαμε, πανελλαδικές συνεργασία. Βεβαίως, γιατί εμείς δυσκολευόμαστε πλην των δελτίων τύπου έτσι να έχουμε ενημέρωση, γιατί θα πρέπει να την αναζητήσουμε και να ζητούμε τόσα πράγματα. Ένα περιφερειακό ραδιόφωνο είμαστε, δεν έχουμε 40-50 δημοσιογράφους εδώ. Και είμαστε, πάλι καλά, θεωρώ ότι είναι 4-5 είμαστε, έτσι. Ηρωισμός αυτό που κάνετε. Όταν θα σας πω κάτι, ότι τον περασμένο χρόνο έχουμε κάνει περίπου τις 160 ανακοινώσεις και πέρασε μόνο μία σε κάποια εφημερίδα, αυτό δείχνει ακριβώς το τι συμβαίνει στη χώρα μας. Γιατί έχουν υποτάξει τον ελληνικό λαό, δεν τον αφήνουν να μιλήσει, δεν τον αφήνουν να εκφραστεί, να πει τη γνώμη του πλέον. Πάνε να τον τελειώσουν. Αυτό πιστεύω ότι δεν θα αφήσει ούτε. Θα φέρει αντιδράσεις στην πράξη, λέτε. Βεβαίως. Και θα, από ό,τι βλέπω, έχετε διάθεση να ξεκινήσουν από την Κρήτη. Γιατί βέβαια και στην Λέσβο και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου έγιναν πράγματα. Ηρέμησε η κατάσταση. Υπάρχει και ένας περιφερειάρχης εκεί αγωνιστής πραγματικά. Και βλέπουμε τώρα ότι στην Κρήτη, βέβαιως η Κρήτη έχει μεγαλύτερη ένταση, θα έλεγα, μεγαλύτερο μέρος, μεγαλύτερο νησί, και έχουμε και παραδείγματα από την ιστορία όσον αφορά τους κρητικούς, βεβαίως, και στηριζόμαστε, θα έλεγα, εμείς εδώ της Δυτικής Ελλάδας. Το γνωρίζουμε αυτό, γι' αυτό και αναπτύξαμε μια πρωτοβουλία πανελλαδικά, η οποία θα αρχίσει βέβαια από την Κρήτη. Εδώ μπορώ να σας πω, το Μάρτιο που κάναμε την πρώτη κινητοποίηση, καταθέσαμε και ψήφισμα συμπαράσταση για τους κατοίκους των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, Λέσβου, Ισίου, Σάμου, Λέρου και σε όλη την Ελλάδα, και προειδοποιήσαμε, διότι βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση, όχι από κόμματα. Είπαμε να μην ξανασχοληθούμε, διότι έγινε πρόταση και δεν θέλουν να συνεργαστούν για να αποκτήσει ο Έλληνας πολίτης τα χαμένα δικαιώματα που του έχουν καταπατήσει. Αμόνο ομοσπονδίες, συλλόγες, συνομοσπονδίες είναι αυτοί που τάσσονται μαζί με τον κρητικό λαό. Αυτό να το γνωρίζουν πολύ καλά. Κύριε Ιερονιμάκη, μένουμε εδώ. Ευχαριστούμε για αυτά που είπατε στο Ionian FM και βεβαίως δίνουμε ραντεβού για τις επόμενες ενέργειες να βγούμε ή να τα πούμε με εσάς. Είναι και άλλοι βέβαια σε ολόκληρη την Κρήτη. Έτσι, βεβαίως, που, υπάρχει Παγκρήτιο συντηρητικό. Και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι και στα Χανιά, έτσι. Πολύ ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ χάρηκα και πολύ. Καλή δύναμη και καλή σας. Συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιερονιμάκη. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας. Μαζί σας, το Ionian FM.